γίνεται. Επομένως, προς τι θα ωφελούσε η Ένωση αν την είχαμε κάνει? Αυτή η Ένωση θα άρχιζε από το 1904, δεν θα άρχιζε από τώρα. Ναι, θα ήταν πολύ δύσκολο το 1904, ναι, όταν ναι, έχουν μπει μέσα στην Κωνσταντινούπολη και την έχουν ρημάξει. Το 1961, ας πούμε, όπως τον έκανε ο Μιχαήλο. Η Ένωση θα βοηθούσε ίσως για τα μετέπειτα πράγματα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι μετά υπάρχει μία συνεννόηση μεταξύ των... της εκκλησίας, ας πούμε, και των κατακτητών. Όταν ο Μωάμεθ δίνει τα προνόμια στον σχολάριο και τον ονομάζει αρχηγό του Μιλέτορουμ, του γένους των χριστιανών, έτσι, γιατί το Ρουμ δεν είναι μόνο, είναι των Ρωμαίων βέβαια, ναι, το γένους. Εκεί έχουμε μία, πώς να πούμε, μία συνοχή κατά κάποιο τρόπο εξουσιαστική. Ο μεν για τους χριστιανούς, ο άλλος για τους άλλους, αλλά το γράμμα και η διαταγή και η προσταγή και ο ορισμός βγαίνουν πάντοτε από την υψηλή πύλη. Οπότε, από την Δύση όμως, σιγά σιγά έχουμε την οργάνωση ακριβώς των κρατών εναντίον των Τούρκων. Και εγώ πρέπει να πω κάτι εδώ, ότι πότε το κατάλαβε η Δύση. Εδώ πρέπει να πούμε κάτι περίεργο. Η Δύση εκείνη την εποχή, Γενοβέζοι, Βενετσιάνοι και άλλοι, τι κάνουν? Είχαν όλα τους τα εμπόρια, τα διακομιστικά εμπόρια, κυρίως το διεθνές εμπόριο, με την Ανατολή. Ο δρόμος του μεταξιού, των μπαχαρικών, το λάδι και τα υπόλοιπα. Ναι, όλα, αλλά όχι, λέω και για την Ανατολή, ναι, την πιο μέσα, την από Ανατολή. Όταν έφτασαν οι Μωαμεθανοί, όταν έφτασαν οι Τούρκοι και πήραν την πόλη, οι Μογγόλοι κάτω και πάνω και τα λοιπά, οι Μαμελούκοι προς την Αίγυπτο, έκλεισαν οι δρόμοι προς τις Ινδίες. Και δεν μπορούσαν πια ούτε Γενοβέζοι, ούτε Βενετσιάνοι, ούτε Ιταλοί να κάνουν το εμπόριό τους. Και τι γίνεται τότε? Εγώ διατείνομαι ότι αν δεν έπεφτε η πόλη, δεν θα έβρισκε ο Κολόμβος, δεν θα πήγαινε ο Κολόμβος στην Αμερική. Και το διατείνομαι με τρόπο πολύ σοβαρό. Δεν το λέω απλώς για να κάνω. Και θα σας πω γιατί. Γιατί όταν έκλεισαν αυτοί οι δρόμοι και δεν υπήρχε πια εμπόριο, δηλαδή σημαίνει ότι πέθανε η Βενετιά, πέθανε η Γένοβα, πέθαναν όλες αυτές οι ναυτικές δυνάμεις, οι οποίες είχαν καταλάβει την Κωνσταντινούπολη για το εμπόριό τους και τον Βόσπορο και την Εύξηνο από πάνω. Τα ανακάφα και τα λοιπά, στην Κρυμαία και όλα αυτά. Τραπεζούντα μετά, γιατί έχουν κάνει συμμαχίες με την αυτοκρατορία της Τραπεζούντας των Κομνήνων. Οπότε, εκείνη την εποχή, ο Κολόμβος είναι τότε στην Ισπανία, αλλά είναι Γενοβέζος ο άνθρωπος. Μην ξεχνάτε ότι η Χίος είναι υπό τους Γενοβέζους. Αποφασίζει να βρει τις Ινδίες πηγαίνοντας από τον άλλο δρόμο. Προσέξτε, πώς αυτό το πράγμα. Είμαι πεπισμένη ότι ο Κολόμβος, όντας στη Χίο, έχει διαβάσει τα μετεωρολογικά του Αριστοτέλη, τα οποία μετεωρολογικά του Αριστοτέλη είναι μεταφρασμένα από τον Θωμά τον Ακινάτη. Και τα μετεωρολογικά του Αριστοτέλη λένε το εξής. Όταν λέει ήμουνα στην Κύπρο, λέει ο Αριστοτέλης, είδα τον ουρανό και διαπίστωσα ότι οι αστερισμοί δεν είναι στην ίδια θέση με αυτήν που ξέρω από την Ελλάδα. Ναι. Από τη στιγμή που το διαπίστωσα, λέει αυτό, κατάλαβα, ο Αριστοτέλης μιλάει τώρα, στα μετεωρολογικά, κατάλαβα ότι η γη είναι σφαίρα και πάνη μικρά. Και μικρή σφαίρα, δεν είναι από τις μεγάλες. Τρομερό, δεν και είναι. Ό,τι, προσέξτε, και ό,τι αν θέλεις, λέει, να πας σε ένα σημείο, μπορείς να πας είτε από την Ανατολή, είτε από τη Δύση. Λοιπόν, αυτά τα μετεωρολογικά, μεταφρασμένα από τον Ακινάτη, ο στοιχείο, έχει φτάσει ο Κολόμβος με τους Γενοβέζους, με όλους αυτούς. Οπωσδήποτε τα έχει στην υπόψη. Και ξεκινάει. Πώς ονόμασε άλλωστε, όπως ξέρετε, την Αμερική? West Indies το λέμε, έτσι, δηλαδή Δυτικές Ινδίες. Λοιπόν, ακριβώς αυτή η ανάγκη να βρουν τον δρόμο προς τα μπαχαρικά τους, προς τα μετάξια τους. Να έχεις πάλι ο δρόμος δηλαδή που είχε κλείσει με την κάθοδο των Τούρκων. Ναι, γιατί τελείωσε εκεί, δεν μπορούσαν πια να προχωρήσουν. Οπότε έτσι, εξαιτίας της πτώσης της πόλης, βρίσκεται, ανακαλύφθηκε η Αμερική. Και αυτό δεν είναι δηλαδή υπερβολή αυτό που λέω, είναι πραγματικά τα ιστορικά γεγονότα. Και δεν είναι τυχαίο ακριβώς ότι όλη η ιστορία του Μεσαίωνα
κυμαίνεται μεταξύ του 1353 και του 1492. Όχι μόνο η ιστορία του, και ναι, η τέχνη του. Και η τέχνη του και να. Και μην ξεχνάτε ότι το 1492 ακριβώς είναι η τελευταία μάχη της χριστιανοσύνης εναντίον των Αράβων. Γιατί η Γρανάδα πέφτει το 1492. Έτσι και τότε η Ισαβέλα η Καθολική στέλνει και τον Κολόμπο προς τις Ινδίες για να βρει τον άλλο δρόμο και από την άλλη μεριά κάνει και την πρώτη εθνοκάθαρση, όπως ξέρετε, διώχνοντας τους Εβραίους από την Ισπανία και έτσι έφτασαν οι Εβραίοι στη Θεσσαλονίκη. Κυρίως στη Θεσσαλονίκη, στα Μαντεμοχώρια και τα λοιπά και βεβαίως και προς την... Οπότε... Να επανέλθω πάλι στο θέμα και να σας ρωτήσω, επομένως, το γεγονός ότι η Εκκλησία έλεγε ότι δεν προτιμά τον πύλον του Ισλάμ. Όχι, δεν ήταν ο Ισλάμ, είναι ο Νοταράς. Ο Νοταράς. Ο Δούκασον. Ναι. Είναι σοβαρό. Είναι σοβαρό αυτό. Θέλω να πω δηλαδή ότι προτιμούσε, δεν προτιμούσε, δεν υπήρχε άλλη διέξοδος. Δηλαδή αυτό που λέμε ότι πιθανότατα εάν είχαν δεχθεί την παπική εξουσία, γιατί το κυριότερο είναι το πρωτείο που γινόταν, ναι, το σώσε. Ναι, 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 μόνο. Γιατί το φιλιόκβε είναι παλιά. Και τώρα ακόμη νομίζω το φιλιόκβε, το περνάνε. Μα τώρα τι δεν. Θυμάμαι ότι ο Μακαριστός, το λένε Μακαριστό, τον Πάπα, δεν ξέρω πώς τον λένε. Ναι, δεν ξέρω. Ναι. Λοιπόν, ο Πάπας που έφυγε, ο Ιωάννης. Όταν ήρθε στο. Ο Παύλος Ιωάννης, ναι, όταν ήρθε εδώ, ο δεύτερος, όταν ήρθε εδώ και πήγε στην Πινίκα, όπως ξέρεις, το παρέλειψε το φιλιόκβε λέγοντας. Μα, γλυκιά μου, εγώ έχω βαπτίσει ένα σωρό παιδάκια στην Καθολική Εκκλησία. Εγώ, λέγοντας το πιστεύω το δικό μας. Είναι το αποστολικό πιστεύω, δεν είναι το μεγάλο πιστεύω. Δηλαδή δεν είναι αυτό το κύριο θέμα που τους καίει. Άλλωστε είναι του 12ου αιώνα, τέλος 11ου αιώνα όλα αυτά πράγματα στην αρχή. Ήτανε θέματα εξουσίας και είναι εδώ. Είναι πλέον θέμα εξουσίας. Μόνο δεν είναι εξουσίας. Θέμα πίστης πλέον. Ναι. Δεν είναι θέμα ορθοδοξίας. Είναι θέμα εξουσίας. Θέμα εξουσίας μονάχα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι αν η Ορθοδοξία έχει οργανωθεί όπως οργανώθηκε με τις περίφημες 7 συνόδους, 6 ας πούμε τις πρώτες οικουμενικές, πώς οργανώθηκε. Η πρώτη ήτανε αν λέει ο Χριστός και ο Πατήρ, εφόσον είναι Υιός, είναι υποθύστερος. Άρα δεν είναι το ίδιο πράγμα. Φτάσαμε στο ομοούσιο, τελείωσε. Ο Κωνσταντίνος, μειώντας χριστιανός, είναι πρόεδρος αυτής της συνόδου. Και τι αντιπροσωπεύει. Είναι, λέει, επίσκοπος τον έξω. Ναι, πώς τον δέχονται μειώντας χριστιανό. Αυτός ξυνακάλεσε τη Σύγκριτο. Επομένως δεν υπήρχε πρόβλημα. Οι χριστιανοί είναι μειοψηφία εκείνη την εποχή στην αυτοκρατορία. Αυτό τη συγκαλεί. Αυτό είναι ο επίσκοπος των έξω. Δηλαδή αντιπροσωπεύει αυτούς που δεν είναι χριστιανούς και τα πράγματα που δεν είναι χριστιανοί και τα πράγματα τα οποία δεν αφορούν τη θρησκεία. Λοιπόν, και το πιστεύω, είναι η πρώτη πολιτική πράξη του Κωνσταντίνου. Δηλαδή, να το πούμε λίγο πολύ απλά, γιατί ενώνει ακριβώς την Εκκλησία εκείνη την εποχή. Δεύτερη σύνοδος. Αρχίζει μετά το περίφημο χριστολογικό πρόβλημα. Έχουμε τι τον είναι Άρη ο Χριστός. Όχι, μια στιγμή. Είναι περισσότερο Θεός ή περισσότερο άνθρωπος. Και αν ήταν Θεός, τότε δεν υπέφερε επάνω στο Σταυρό. Άρα τα πάθη είναι μία φαντασία. Και ως μία φαντασία δεν μπορούμε να θεωρήσουμε τότε ότι υπάρχει ακριβώς το πάθος και τα λοιπά. Το λύνουν κι αυτό. Ναι, όχι. Μονοφυσίτες, ναι. Μονοθελίτες, μονοενεργίτες και τα λοιπά. Αυτούς καθαρίζουν, Ελένη, ναι. Μου. Μπαίνει ο στρατός και τους περιποιείται. Όχι. Δεν είναι πολύ πιο χειρότερα τα πράγματα. Όπως αυτοί οι μονοφυσίτες κυρίως είναι στην Αίγυπτο, Παλαιστίνη και Συρία, αυτοί μόλις μπήκανε οι Άραβες από κάτω. Σου λέει γιατί να είμαστε με αυτούς της Κωνσταντινούπολη οι οποίοι είναι εναντίον μας, περάσανε μπροστά και θεωρήσανε το Ισλάμ ως μία ακριβώς αίρεση του χριστιανισμού στην αρχή. Οπότε χάνει η αυτοκρατορία όλες τις νότιες επαρχίες εξαιτίας αυτής της χριστολογικής αίριδας. Και έπρεπε να φτάσει. Τη λύνουμε όμως αυτή την αίριδα με τη δεύτερη. Τη λύνουμε πώς. Την τέταρτη σύνοδο ακριβώς. Δεν ξεκινάει από τη δεύτερη σύνοδο αυτό το θέμα, το μόνο φυσιτών και το υπολείπων. Ναι, ξεκινάει, αλλά δεν αρχίζανε, ξαναρχίζανε. Οι μεν στην πόλη, η πράσινη ήταν για το μεν, η Βένετ για το άλλο. Λοιπόν, μια στιγμή, στην Χαλκιδόνα, στο 451, είναι ακριβώς η σύνοδος, η οποία χάρη στον Πάπα, τότε αποφασίζει ότι
τέλειος άνθρωπος και τέλειος Θεός. Και τότε πάβει η Παναγία να λέγεται Χριστοτόκος και λέγεται Θεοτόκος. Και την έχουμε και μέσα στις αψίδες της Εκκλησίας κτλ. Οπότε ο Πάπας είναι μία αρχή, ενώ όλες οι σύνοδοι γίνονται, όπως ξέρετε, στην Ανατολή. Χαλκιδόνα, Νίκαια κτλ. Δεν είναι Κωνσταντινούπολη. Ο Πάπας δεν ανακατεύεται παρά μόνο για να βάλει λίγο τάξη στα εξημένα πνεύματα. Και έτσι το τέλειος άνθρωπος και το τέλειος Θεός είναι μία παπική, αν θέλετε, ρίση, η οποία έγινε δεκτή στην Καλκιδόνα. Θέλω να πω ότι βρίσκονται μαζί συνέχεια. Πού χωρίζουν τα πράγματα? Όταν αρχίζει η παπική εκκλησία, η Ρώμη, να θέλει να εκχριστιανίσει ακριβώς τους λαούς, οι οποίοι βρίσκονται όμοροι του Βυζαντίου, ας πούμε, και των κατακτητών. Όταν ο Μωάμεθ δίνει τα προνόμια στο σχολάριο και τον ονομάζει αρχηγό του Μιλέτορουμ, του γένους, δηλαδή. Του γένους των χριστιανών, έτσι, γιατί το Ρουμ δεν είναι μόνο, είναι των Ρωμαίων βέβαια, ναι, του γένους, εκεί γίνεται. Επομένως, προς τι θα ωφελούσε η Ένωση αν την είχαμε κάνει? Αυτή η Ένωση θα άρχιζε από το 1904, δεν θα άρχιζε από τώρα. Ναι, θα ήταν πολύ δύσκολο το 1904, όταν έχουν μπει μέσα στην Κωνσταντινούπολη και την έχουν ρημάξει. Το 1961, ας πούμε, σιγά σιγά έχουμε την οργάνωση ακριβώς των κρατών εναντίον των Τούρκων. Και εγώ πρέπει να πω κάτι εδώ, ότι πότε το κατάλαβε η Δύση. Εδώ πρέπει να πούμε κάτι περίεργο. Η Δύση εκείνη την εποχή, Γενοβέζοι, Βενετσιάνοι, έχουμε μία, πώς να πούμε, μία συνοχή κατά κάποιο τρόπο εξουσιαστική. Ο μεν για τους χριστιανούς, ο άλλος για τους άλλους, αλλά το γράμμα και η διαταγή και η προσταγή και ο ορισμός βγαίνουν πάντοτε από την υψηλή πύλη. Οπότε, από την Δύση όμως, όπως τον έκανε ο Μιχαήλ, η Ένωση θα βοηθούσε ίσως για τα μετέπειτα πράγματα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι μετά υπάρχει μία συνεννόηση μεταξύ της Εκκλησίας.